έσπερναν τον τρόμο ανήλικοι στην καρδιά του Ηρακλείου που έβαζαν στο μάτι συνομήλικούς τους και με τη βία ή κρατώντας μαχαίρι τους άρπαζαν δίχως κανένα δισταγμό τα χρήματα. Πρόκειται για τρία παιδιά 15 και 17 ετών που παρά το νεαρό της ηλικίας τους κατηγορούνται για 4 υποθέσεις ληστείων και βρίσκονται πλέον στα χέρια της αστυνομίας. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι και ότι καλύτερο να βλέπεις παιδιά ανήλικα να κάνουν τέτοιες πράξεις. Είναι ένα δυσάρεστο κοινωνικό φαινόμενο. Το που οφείλεται μάλλον στα προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία τελευταία. Οι ανήλικοι δράστες, δύο Αλβανοί και ένας Έλληνας, μέσα σε λίγες ημέρες είχαν διαπράξει σύμφωνα με την αστυνομία τρεις ληστείες και μία απόπειρα. Έβρισκαν ανυποψία στα θύματα στην πόλη του Ηρακλείου, ακόμη και σε σημεία πολυσύχναστα. Πλατεία Ελευθερίας, Δουκός Μποφόρ, Λεωφόρος Σικάρου ήταν τοποθεσίες κλειδί για τη δράση τους. Τώρα κλέβουν, αν πεις, κλέβουν οι μεγάλοι, θα κλέψουν οι μικροί. Εμείς οι μεγάλοι είμαστε το υπόδειγμα. Υποτίθεται πρέπει να είμαστε το ηθικό βάθρο πέρα στο οποίο να στερίζονται, να πιάνονται, αλλά από πού να πιαστούν. Δεν υπάρχει πρόληψη ούτε από το κράτος, ούτε από τη δημοτική αρχή, τίποτα. Τίποτα. Κυκλοφοράς απογευματινή ώρα μέρα και δεν ξέρεις από πού σου ήρθε ο άλλος. Η ανήλικη παραβατικότητα γιγαντώνεται, υποστηρίζουν πολίτες, με τους ίδιους να παροτρύνουν τους γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά τους, δίνοντας έμφαση στη σωστή διαπαιδαγώγηση. Να είναι κοντά στα παιδιά τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί πολλοί γονείς είναι πολύ άσχολοι και δεν είναι κοντά στα παιδιά τους. Και αυτά τα παιδιά οπωσδήποτε θα γίνουν παροβατικά κατά πάσα πιθανότητα. Πιστεύω ότι όσο πιο κοντά είναι οι γονείς, άσχετο αν δουλεύουν, αν εργάζονται, αν αυτό, πρέπει να αφιερώνουν κάποιο χρόνο την ημέρα να ασχολούνται με τα παιδιά, να είναι φίλοι με τα παιδιά. Οι ανήλικοι έχουν συλληφθεί και βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, όπως και οι κηδεμόνες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.